Καταλαβαίνω. Δηλαδή και εμένα στον Αντένα, όταν ανέλαβα τον πρωινό καφέ, μου λέγανε: εάν δει έξω στα μπουζούκια την Ελένη Μεργάνη, μην τη μιλήσει. Γιατί να μην τη μιλήσω? Θα σε φέρει σε δύσκολη θέση μπροστά στον κόσμο. Είχα γαλουχηθεί. Προσπαθούσε, ρε παιδί μου. Όχι, προσπαθούσε και ο σταθμό να προστατεύσει διάφορα πιθανά τοπήματα λόγω τη δική μου απειρία. Και λόγω του ότι δεν ξέρει πώ θα αντιδράσει ένα άνθρωπο που έχει φύγει μετά από τόσα χρόνια από ένα σταθμό και ο καθένα δεν ξέρει τι έχει στο μυαλό του. Αλλά όντω υπήρξαν στιγμέ που έμπαινα μέσα σε ένα μπουζούκι και μου λέγανε φωτογράφη ότι είναι εδώ η Ελένη και εγώ έβγαινα έξω και πήρα τηλέφωνο το Αντένα στι 4 το πρωί. Να μπω, και αν μπω, να μιλήσω. Φύγε όπω είσαι. Φύγε όπω είσαι. Βεβαίω. Γιατί όμω? Γιατί υπήρχε αυτό το σύννεφο από πάνω που έλεγε ότι υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στι δύο γυναίκε. Επομένω το υιοθετεί αυτό. Θεωρώ και θα ήθελα να μάθω και να απαντηθεί. Ορίστε, Ελένη, τι θα ήθελα να μάθω και τι θα ήθελα να απαντηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να μας πούνε εάν όντως αυτό το σύννεφο τις είχε καταπιεί. Αν δηλαδή είχαν μπει σε αυτό το mood.